Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τα Χανιά, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Μετά από το Ηράκλειο, ανεβαίνει και στα Χανιά η όπερα Ελευθέριος Βενιζέλος. Μια όπερα η οποία συγκίνησε το κοινό του Ηρακλείου, είχε μια πραγματική κοσμοσυρωή και βέβαια θα ήταν άδικο να μην επαναληφθεί η παράσταση αυτή και στα Χανιά, στον τόπο της γέννησης του μεγάλου πολιτικού, στον οποίο άλλωστε είναι αφιερωμένη η όπερα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήταν ξένος προς τη μουσική. Την είχε αγαπήσει, είτε ξεκινώντας από τα δημοτικά τραγούδια, το ριζίτικο τραγούδι, είτε αργότερα, εξελισσόμενος, είχε ένα προγραμματισμό για την ανάπτυξη της παράδοσης και της δημοτικής μουσικής στην Ελλάδα. Και είχε κατά έναν τρόπο μία μουσική παιδεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη μπόρεσε να αναπτύξει ένα αισθητήριο εντυπωσιακό γύρω από τη μουσική. Στο σημείο ώστε να ακούει ευχαρίστως το ριζίτικο τραγούδι ή αργότερα τον Ατίκ, αλλά και να απολαμβάνει και όπερες και συναυλίες κλασικής μουσικής. Σαν πρωθυπουργός προσέφερε τις μεγαλύτερες υπηρεσίες που είχε προσφέρει ποτέ πρωθυπουργός στην ανάπτυξη της μουσικής στην Ελλάδα. Ίδρυσε μουσικά οδεία που δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Σε σημείο ώστε, λίγο πριν από τη μικρατσιαστική καταστροφή, να ιδρύσει οδεία στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς, οι εξελίξεις τον πρόλαβαν και αυτά τα οδεία δεν ευδοκίμησαν. Όμως δεν έπαυσα να συνδέεται με τη μουσική και να αγωνίζεται σε σημείο ώστε μαζί με την Μέρπο Μερλιέ να οργανώσει μία εκστρατεία για την καταγραφή των δημοτικών τραγουδιών της Ελλάδας. Εκεί μέσα συμπεριλήφθησαν και δύο από τα ριζίτικα που τραγούδησε ο ίδιος σε μια δεδομένη στιγμή. Μια σπουδαία παράσταση λοιπόν η οποία έρχεται και στα Χανιά. Όσοι να την τύχει να τη δουν και στο Ηράκλειο, ήταν μια εξαιρετική πράγματι παράσταση. Και θέλω να συγχαρώ από αυτή τη θέση όλους τους συντελεστές, τον δημιουργό κυρίως, τον Δημήτρη Μαραμή, αλλά και στους ανθρώπους του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, κυρία Καλογεράκη, και βέβαια τον κύριο Μιχαηλή, τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Και βέβαια και τον κύριο Παπαδάκη πάνω στη βιογραφία, η οποία πράγματι είναι πληρέστερη βιογραφία κατά κοινή ομολογία που έχει γραφεί για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πάνω στο βιογραφείο του οποίου στηρίχθηκαν τα κείμενα και τη παράσταση. Η ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου είναι, θα έλεγα, συναρπαστική με ένα, αλλά ήταν πολύ κύμαντη και θα έλεγα ότι ταυτίζεται πολύ με την πολύ κύμαντη ιστορία της χώρας μας την ίδια περίοδο, την ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Οι σπουδαίες προσωπικότητες της ιστορίας είναι πάντα μία πηγή έμπνευσης. Έτσι λοιπόν ο Ελευθέριος Βενιζέλος αυτή τη φορά δίνει τροφή για τη δημιουργία μιας σπουδαίας όπερας. Μιας σπουδαίας όπερας από σπουδαίους συντελεστής, πρώτα και κύρια από τον Δημήτρη, τον Μαραμή, τον αρχιμουσικό, ο οποίος καταφέρνει με μοναδικό τρόπο και με μεγάλη πιστότητα ιστορική να εξιστορήσει την πολυδιάστατη και πολυκύμαντη ζωή του Εθνάρχη. Μαζί με τον Μύρωνα τον Μιχαηλίδη, τον κατεξιωμένο μαέστρο, δίνουν ένα συνολικό αποτέλεσμα το οποίο είναι εισάξιο της εμβληματικής παρουσίας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για τους Χανιώτες να απολαύσουν όσα απόλαυσε το Ηράκλειο και το
φιλόμουσο κοινό πριν από αρκετούς μήνες, με μια συνέργεια, μια ακόμα συνέργεια του Δήμου Χανίων με την περιφέρεια Κρήτης, πάντα υπό την εποπτεία, θα μπορούσα να πω, του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, η συμβολή του οποίου ήταν εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία του εγχειρήματος. Από κοινού συμπορευόμαστε και με το Πολιτιστικό Κέντρο Κρήτης και την πρόεδρο, την κυρία Καλογεράκη, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι οι συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο δίνουν σπουδαία έργα τα οποία βρίσκουν το δρόμο τους και ελπίζω ότι θα ταξιδέψουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπο κόσμο, τόσο για να αποδείξουν την υψηλή καλλιτεχνική τους αξία, όσο να κάνουν και ακόμα πιο γνωστό το σπουδαίο έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το σημαντικό, το κέντρο αυτού του έργου είναι ο άνθρωπος Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι ο άνθρωπος που είναι μέσα σε φοβερά σκηνικά, ιστορικά σκηνικά, όπως είναι η Βαλκανική πόλεμη, όπως είναι ο εθνικός διχασμός, όπως είναι η Μικρασιατική καταστροφή. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο να ακολουθεί ένα τεράστιο όραμα, ένα μεγάλο όραμα για την πατρίδα του, για τη χώρα του. Πρώτα η ελευθερία της Κρήτης, μετά ο διπλασιασμός της χώρας και όλα τα μεγάλα όνειρα για να γίνει αυτή η χώρα ένα ισχυρό κράτος και ένα ευρωπαϊκό κράτος. Και μέσα από αυτό βλέπουμε τον άνθρωπο που υψώνεται στην επιτυχία, αλλά και έναν άνθρωπο που λυγίζει, αλλά έναν άνθρωπο τελικά που δεν το βάζει ποτέ κάτω προκειμένου να ακολουθήσει το όραμά του. Μουσικά είναι ένα σύγχρονο έργο, αλλά με έναν τρόπο που η αρχιτεκτονική βοηθάει αυτό το έργο, το σύγχρονο έργο, αυτή την όπερα, να είναι κοντά στο κοινό που την παρακολουθεί. Συμπροταγωνιστής με τους τέσσερις σολίστ που θα αναφέρουμε είναι ο χορός, η χοροδία, όπου είναι ο λαός. Και ξεκινάω από αυτό, γιατί τα χοροδιακά μέρη είναι αυτά που συνέχεια αφηγούνται τη ροή της ιστορίας και φέρνουν πολύ κοντά το έργο στο ακροατήριο. Οι σολίστ είναι αληθινά πρόσωπα της ιστορίας. Ο Άγγελος Χονδρογιάννης Μπασοβαρίτονος είναι ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είναι παρόν σε όλο το έργο μαζί με τη χοροδία. Ο Αντώνης Κοροναίος, ο τενόρος, είναι η κόντρα ρόλη. Είναι ο διάδοχος Κωνσταντίνος, μετέπειτα βασιλιάς Κωνσταντίνος, είναι ο Ινωνού, είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ. Η κόντρα ρόλη όλοι αυτοί που συγκρούονται δραματουργικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η Μαρία Κόκα, η σοπράνο, υποδίεται τις δύο σύζυγους του Ελευθέριου Βενιζέλου, την Έλληνα Σκυλίτση, που είναι η δεύτερη σύζυγος και με αυτήν ξεκινάει το έργο, και μετά έρχεται η πρώτη του αγάπη, η Μαρία Κατελούζου, η πρώτη του σύζυγος που του χάρισε και τους δύο γιους. Και η Πινελόπη Δέλτα, που υποδίεται η Αγγελική Καθαρίου Μέτζο Σοπράνο, μια κομβική προσωπικότητα, φίλη αλλά και πνευματική γυναίκα μέσα στα δρόμενα της τότε Αθήνας και χώρας. Ναι. Η μεγαλύτερη πρόκληση για ένα τέτοιο έργο είναι η ίδια ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο να καταπιάνεσαι με αληθινά πρόσωπα, με αληθινά γεγονότα, και φυσικά σε αυτό εκεί ήταν που είχα την απόλυτη προστασία από τον κύριο Παπαδάκη, με τον οποίο χτενίσαμε πολλές φορές το λιμπρέτο, πολλές φορές το κείμενο. Φυσικά και υπάρχουν κακοτοπιές, φυσικά και... Ναι, και ξενυχτή δεν κοιμόμασταν. Ναι, εγώ δεν κοιμόμουν. Δεν σήκωνα το πρωί τα τηλέφωνα που με έπαιρνε ο κ. Παπαδάκης, αλλά τον έπαιρνα εγώ το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και σίγουρα είναι ένα έργο που έτσι κι αλλιώς από μόνο του είναι πρόκληση και για το ακροατήριο. Δηλαδή, κάποιοι που θα δουν αυτό το έργο είναι εύλογο μετά να τρέξουν και οι ίδιοι στην έρευνα, την προσωπική τους έρευνα, να σκεφτούν και φυσικά. Το έργο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Δηλαδή, Μητσοτάκης Ερντογάν εμπεριέχονται μέσα σε αυτό το έργο. Δηλαδή, αυτά που τα θεμέλια του κράτους και η ιστορία που έζησε και έχτισε ο Βενιζέλος είναι πράγματα που μας κατατρέχουν και σήμερα. Γιατί ζούμε στη Μεσόγειο, έχουμε γείτονες τους ίδιους, οπότε είναι κάτι που το ζούμε και σήμερα. Δηλαδή, μέσα από αυτό το έργο μπορούμε να καταλάβουμε τι μας γίνεται σήμερα. Οπότε το έργο είναι απόλυτα σύγχρονο και επίκαιρο.
Γενικά ένα έργο τέχνης απευθύνεται στους πάντες και ειδικά ένα καλό έργο τέχνης, αν είναι καλό έργο τέχνης, δεν διαχωρίζεται, δεν απευθύνεται σε ειδικό κοινό. Και αλίμονό μου, αν έγραφα εγώ ένα έργο για ειδικό κοινό, και το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό ο κύριος Μιχαηλίδης, απευθύνεται σε ένα έργο που μπορεί ακόμα και καθόλου να μην τον αφορά η ιστορία, να θέλει να δει την πάλη και τον αγώνα ενός ανθρώπου που σήκωσε στους ώμους του τις ευθύνες χιλιάδων ψυχών, απευθύνεται σε ένα κοινό που μπορεί να τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία, και φυσικά μουσικά σε ένα κοινό που θέλει να ακούσει τη δομή μιας όπερας, μιας όπερας όμως όπως είπα και στην αρχή που είναι προσιτή στο κοινό. Μύρον Μιχαηλίδης, αρχιμουσικός καλλιτεχνικός διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Είναι μεγάλη η χαρά μας που ξανά βρισκόμαστε στα Χανιά, από τα οποία ξεκίνησε το ταξίδι της όπερας Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεκίνησε καταρχήν με τη συνεργασία του Δημήτρη Μαραμή και του κυρίου Νικολάου Παπαδάκη, στο έργο του οποίου βασίστηκε η όπερα αυτή, αλλά και... Η ΔΕΠΑΝΑΛ και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου νιώθουν ιδιαίτερα ευτυχείς για την αυριανή εκδήλωση. Για αυτή την ιδιαίτερη οπερατική επιστροφή του Ελευθερίου Βενιζέλου στον τόπο του, στην πόλη του, στη γενέθλια γη. Και μάλιστα σε μια συμβολική χρονική στιγμή, 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Αλλά και για τη δυνατότητα που δίνεται από την περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίων και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου να παρουσιαστεί το πρωτότυπο αυτό έργο του Δημήτρη Μαραμή, μια παραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, όπου κορυφαίοι καλλιτέχνες έβαλαν και από ένα λιθαράκι συμβάλλοντας στη δημιουργία της. Με τον απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου, με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα.